Σήμερα σας έχω πακετάκι. Το βίντεο είναι χορηγούμενο από το La.gr, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Μπορεί να μην έχω ακριβώς ιστορία, αλλά έχουμε καινούργιο κινητό και επιπλέον έχουμε να κάνουμε και μια κουβεντούλα. Η οποία ουσιαστικά προέκυψε όταν ήμουν σε διαδικασία για να πάρω καινούργιο κινητό. Οπότε, όσο σιγά σιγά εγώ ανοίγω το κινητό, θα σας εξηγήσω και τι εννοώ. Καταρχάς να πω ότι ο λόγος που αλλάζω κινητό είναι επειδή αυτό που έχω τώρα, το Mi Note 3, αρχίζει να μου κάνει κάποια προβληματάκια τα οποία δημιουργούν θέμα. Και επειδή παρατηρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, ουσιαστικά χρησιμοποιώ το κινητό όλο και περισσότερο για να με βοηθήσει όσον αφορά το YouTube, το Instagram, για να κάνω δημοσίευσεις για το κανάλι κτλ. Οπότε, όταν το κινητό που έχω αρχίζει και μου κάνει κάποια κολλήματα, να ανεβάζω κάτι στο Instagram, ας πούμε, και να κολλάει χωρίς λόγο, να προσπαθώ να κάνω το δακτυλικό αποτύπωμα για να αναβοσβήνει, καταλαβαίνετε ότι όσο και να είμαι ο τύπος που λέει εντάξει, άστο, δουλεύει ακόμα, καταλαβαίνετε ότι δεν αντέχω και πάρα πολύ. Και το έχω ξαναπεί, είμαι και άνθρωπος που όταν θέλω να δουλέψω με κάτι, με υπολογιστή, ας πούμε, με κινητό, άμα δεν δουλεύει όσο γρήγορα θέλω, τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Οπότε ήμουν στην αναζήτηση για κινητό. Εν τω μεταξύ δεν το έχω ανοίξει κιόλας, απλά σας δείχνω το κουτί και σας βασανίζω, τέλειο. Καταρχάς στην αρχή έψαξα να βρω τι κινητό θέλω αυτή τη στιγμή, τι με βολεύει, τι χρειάζομαι. Βρήκα κατά τη γνώμη μου το κατάλληλο, αυτό που ήθελα όντως, πολύ αξιολογικά μέρα και γενικά πολύ ολοκληρωμένο σαν κινητό και χωρίς να είναι πανάκριβος, για όμοι. Τώρα, για να αποκαλύψω και ποιο είναι το κινητό. Μην νομίζετε και εγώ το έχω όλη μέρα εδώ πέρα και δεν το έχω καν ανοίξει, μόνο για σας. Είναι εδώ πέρα και με περιμένει. Να το αποκαλύψω. Το κινητό λοιπόν είναι το Mi 9 Lite. Και δεν σας κρύβω ότι είμαι ενθουσιασμένος. Τι γινόταν τώρα. Εγώ από τη μία είχα βρει το κινητό που ήθελα. Στην αρχή, σαν φλασιά, σχεδόν ασυναίσθητα, λέω να το ζητήσω από κανένα Κινέζο. Αλλά μετά σκέφτομαι. Gearbest. Να το ζητήσω δεν παίζει. Να το παραγγείλω. Φοβάμαι. Μετά σκέφτομαι από το Banggood. Και μετά θυμάμαι ότι πρέπει να προστάρω κουπόνια. Καλά λέω. Άρα να το παραγγείλω τότε. Γενικά, από ό,τι καταλάβατε, έχω μια φοβία όταν είναι να παραγγείλω κάτι από Κινέζο site. Και αναφέρομαι για κάτι ακριβό. Και περισσότερο απ' όλα με φοβίζει η συνεννόηση. Την συνεννόηση, ειδικά με τα Κινέζο site, την φοβάμαι απίστευτα πολύ. Αλλά μετά λέω κάτσε. Ελλάδα έχει έρθει. Ψάχνω λίγο, λέω, οπ, ναι, εδώ είμαστε. Μετά, δεύτερη φλασιά, Μεσσία Νικολά, όλα.gr. Παμ, εδώ είμαστε. Δυστυχώς όμως, επειδή εγώ ήθελα το συγκεκριμένο και δεν το είχε, παρόλο που είχε πάρα πολλά να διαλέξω, καταλήξαμε στο να γίνει μια χορηγία ώστε να πάρω εγώ στα χέρια μου αυτό το κινητό από ένα άλλο ελληνικό μαγαζί και να πάρω από το όλα.gr δύο θήκες και ένα τζαμάκι επιπλέον. Και λέω επιπλέον γιατί έχω ήδη ένα τζαμάκι στα χέρια μου. Και αυτό γιατί αποφάσισα από ένα σημείο και μετά, όταν παίρνω καινούργιο κινητό, να έχω ήδη το τζαμάκι από πριν, ώστε να μπορώ να το χρησιμοποιήσω χωρίς να φοβάμαι. Οπότε το ζητούμενο αυτής της κουβέντας είναι το εξής. Είναι κάτι που το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, είναι κάτι που το έχω πει και σε live, αλλά το βλέπω στη ζωή μου και το συναντάω συνεχώς. Γιατί να αγοράσω από κάποιο site του εξωτερικού και να μην αγοράσω από κάποιο ελληνικό μαγαζί, είτε αυτό είναι το όλα.gr είτε κάποιο άλλο, εφόσον με συμφέρει προφανώς, τα ζυγίζει ο καθένας, και να αποφύγω αυτό το άγχος της συνεννόησης σε περίπτωση που γίνει κάτι. Γιατί εντάξει, αρκετά μαγαζιά και το όλα.gr, ας πούμε συγκεκριμένα, έχει 14 ημέρες επιστροφή άμα κάτι δεν σου αρέσει. Έχει ένα χρόνο εγγύηση, έχει πράγμα γενικά. Και θα μου πει κάποιος και πολύ σωστά θα μου πει και Κινέζο site το έχουν αυτό. Το ξέρω. Αλλά επειδή το έχω βιώσει στο πετσί μου και όχι απλά με παραγγελίες, με πράγματα που είναι να μου στείλουν. Η συνεννόηση. Όχι, συνεννόηση! Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, και το λέω επειδή το έχω κάνει, το κάνω και θα το ξανακάνω, προτιμώ να δώσω 10-20 ευρώ παραπάνω και να πάρω κάτι από ελληνικό μαγαζί και να μπορώ μετά να συνεννοηθώ σε περίπτωση που συμβεί κάτι, παρά μετά να μιλήσω με τον Ιβάν και τον κάθε Ιβάν, Παναγία μου. Αυτός είναι και ο λόγος π.χ. που στηρίζω και ελληνικά site όπως και το όλα.gr. Η συνεννόηση και η ενημέρωση, παιδιά, ειδικά άμα έχετε πάρει κάτι ακριβό, πιστέψτε με, μεγάλη υπόθεση. Εγώ, ας πούμε, αν είχα κάνει τώρα παραγγελία 300 ευρώ από Κινέζο site, θα φτερούγιζε η καρδιά μου μόνο και μόνο στην ιδέα ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι στην παραγγελία και μετά θα πρέπει να μιλήσω μαζί τους. Φρίκι! Οπότε, εμένα προσωπικά, όταν με συμφέρει κιόλας προφανώς, κοιτάω γενικά ελληνικά site και μαγαζιά. Και πολλές φορές, να ξέρετε, βρίσκω και καλύτερες τιμές. Τυχαίνει βέβαια, αλλά ναι, μπορεί να συμβεί. Για να ρίξουμε όμως τώρα μια πρώτη ματιά στο κινητό. Και λέω πρώτη ματιά γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουν φτάσει ακόμα οι θήκες. Οπότε, ούτως ή άλλως, μέχρι να φτάσουν οι θήκες, εγώ θα το δουλέψω κι άλλο και θα έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Για να το δούμε. Να ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που διαλέγω για χρώμα κινητού κάτι διαφορετικό από μαύρο. Αλλά αλήθεια. Και δεν έχω βγάλει καν τα χαρτιά από πάνω. Λοιπόν, με προσοχή λίγο στην άκρη, να βρω και το τζαμάκι που έχω πάρει. Πάρα πολύ ωραία. Του βάλα και τη θήκη σιλικόνης που είχε μέσα, οπότε τώρα νιώθω σχετικά προστατευμένος. Να δούμε τι άλλο έχει μέσα εδώ πέρα. Έχει αυτό για να ανοίξει το κινητό. Έχει βιβλιαράκια, τα οποία πλέον έχουν και οδηγίες στα ελληνικά, γιατί εκεί πέρα φτάσαμε. Άρε, γιαό. Πάρε μας τα υπάρχοντα. Το καλωδιάκι φόρτιση πρέπει να είναι Type-C. Ναι, Type-C πρέπει να είναι, μια χαρά. Έχει μέσα και έτοιμο adapter, ελληνικό προφανώς. Και δεν έχει και τίποτα άλλο. Μια χαρά. Κάτσε εδώ, να μας βλέπεις. Πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλο από το προηγούμενο. Ναι, είναι ελάχιστα πιο μεγάλο από το Mi Note 3. Η μπαταρία μου είναι στο 69%. Nice. Επιλογή γλώσσα. Ομολογώ ότι τα αγγλικά μια χαρά με βολεύουνε. Και είναι τώρα αυτή η ευχαριστή ώρα της ημέρας. Πρέπει να βάλω πάλι κωδικούς. Λοιπόν, τώρα ουσιαστικά μεταφέρω διάφορα αρχεία από το προηγούμενο κινητό στο καινούριο. Και θέλω απλά να έχω μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη άποψη. Ήδη μπορώ να καταλάβω διαφορά σε μερικά πράγματα. Έχω να το κάνω τώρα πάρα πολλές δοκιμές. Αλλά θέλω να διαβάσω κάτι. Είναι μια κριτική που διάβασα πριν αγοράσω το κινητό, η οποία και με βοήθησε, αλλά από αυτά που παρατηρώ ήδη, μερικά τουλάχιστον, μπορώ να πω ότι με εκφράζει. Λέει, AMOLED οθόνη και τακτικό αποτύπωμα που όντως.
ραδιόφωνο που μην το γελάτε, είναι βασικό. Το Mi Note 3 δεν είχε. Και ήταν κιόλας αρκετές στιγμές που ήθελα να βάλω να ακούσω, ας πούμε, μουσική από ραδιόφωνο πέρα από τα τραγούδια που στο κινητό και δεν μπορούσε επειδή δεν είχε ραδιόφωνο. Επίσης έχει πέρυθρες. Έχει NFC, μπαταρία του 4000, τον Snapdragon 710 και σε γενικότερες γραμμές αυτό που λέει και το πιστεύω, το πιο πλήρες smartphone για μένα αυτή τη στιγμή από τη Xiaomi. Τώρα, όπως είπα, ούτως ή άλλως θα περιμένω να έρθουν οι θήκες. Οπότε θα περάσουν μέρες, οπότε μέχρι τότε θα έχω την ευκαιρία να το δοκιμάσω αρκετά. Οπότε τα λέμε. Για μένα σε κάποιες μέρες, για εσάς σε λίγο. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι βίντεο 1080p 60fps. Όπως το βλέπω εγώ από την οθόνη, φαίνεται πάρα πολύ ωραία εικόνα. Τώρα θα το δούμε και στο μόνταζ, το δω καλύτερα. Αυτό είναι 4K 30fps. Κάτσα κάτω και λίγο ακίνητος να δω. Η εικόνα ωραία φαίνεται. Stabilization δεν νομίζω να έχει, αλλά σαν εικόνα φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Αυτό τώρα είναι 1080p 30fps. Και εδώ είμαι εγώ. Τώρα δεν έχω κάποιο καλό φως για να κρίνουμε τελείως, αλλά η εικόνα, από όσο την καταλαβαίνω, Παναγία μου, σχεδόν πέθανα. Έτσι όπως βλέπω τουλάχιστον εγώ τώρα την εικόνα από το κινητό, φαίνεται πολύ αξιόλογη. Θα μου πείτε κι εσείς. Τώρα υπάρχει και κάποιο φως, το οποίο με στραβώνει κιόλας, αλλά βλέπουμε πως είναι και έτσι η κάμερα. Καλή φαίνεται, νομίζω, από όσο βλέπω. Ακόμα ένα βίντεο με λίγο διαφορετικό φωτισμό αυτή τη φορά και αυτό μου φαίνεται εντάξει. Δεν θα το δω στο μοντάζ καλύτερα όπως είπα, αλλά γενικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την κάμερα αυτού του κινητού και από την μπροστά και από την πίσω. Εξαιρετική επιλογή. Λοιπόν, λογικά τώρα θα έχετε δει ήδη κάποια βίντεο από την κάμερα του κινητού και τώρα θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες. Από ό,τι βλέπετε κι εσείς, το αποτέλεσμα είναι καλό. Δηλαδή και εγώ όταν έβλεπα εκείνη την ώρα τις φωτογραφίες ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κάμερα. Και νομίζω είναι από τις λίγες φορές, ίσως και η πρώτη φορά, που είμαι πολύ ικανοποιημένος από την default κάμερα του κινητού και δεν χρειάστηκε να κατεβάσω κάποια έξτρα εφαρμογή όπως την Gcam. Όπως θα δείτε και από μια φωτογραφία που έβγαλα στο σκοτάδι, μ' άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει περάσει περίπου καμιά εβδομάδα και από τότε που είχα πιάσει για πρώτη φορά το κινητό στα χέρια μου. Το ζόρισα, του έβαλα εφαρμογές, του έκανα δοκιμές. Το AnTuTu, αν θυμάμαι καλά, έχει δείξει ένα αρκετά τίμιο score. Να το, αυτό είναι. Λογικά το βλέπετε κι εσείς, τίμιο. Η μπαταρία του με full χρήση, όταν λέω όμως εγώ full χρήση, ενώ full χρήση. Για τα email, για το Instagram, για να βλέπω βίντεο, δεδομένα ανοιχτά, GPS, ξέρω εγώ, βάζω τα πάντα μέσα. Βγάζει τη μέρα χαλαρά. Άντε να φάει περισσότερη μπαταρία, μα παίξει κάποιο απαιτητικό παιχνίδι. Από κολλήματα δεν αντιμετώπισα κάτι. Τώρα θα μου πείτε ναι, είναι νωρίς, μέσα μια εβδομάδα να πω ότι α, κολλάει εκεί πέρα. Αλλά δεν είδα το παραμικρό που θα μου έδινε αφορμή να πω α, γιατί να το κάνει τώρα αυτό τόσο νωρίς, ας πούμε. Τίποτα, τίποτα. Το πιο ευχάριστο κομμάτι στο κινητό, ειλικρινά, είναι η οθονάρα του και οι κάμερες. Ευχαριστιέσαι να βγάζει φωτογραφίες και βίντεο. Και η οθόνη είναι απίστευτη. Δείτε με τι φωτεινότητα χρησιμοποιώ το κινητό. Βλέπετε. Ούτε καν κοντά στο μισό. Μόνο άμα βγω έξω στον ήλιο θα χρειαστεί παραπάνω. Εδώ μέσα, άμα το βάλω full, γίνεται φακός. Το βλέπετε πως είναι. Εντάξει, δεν παραμορφώνει κιόλας όπως δείχνει στην κάμερα, αλλά δείτε πόσο φωτεινό γίνεται. Και οπ. Για να ανοίξω ταυτόχρονα και τις δύο θηκούλες μου από το όλα.gr. Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Και ευτυχώς το κάνει και το όλα.gr και το κάνουν και μερικά ακόμα. Το τζαμάκι έχει έρθει εδώ πέρα στη συσκευασία έτοιμη για πόλεμο. Καλό. Πάντως, παιδιά, ειλικρινά, για αυτά τα λεφτά, άμα δείτε καλά τα χαρακτηριστικά του κινητού και σας καλύπτουνε, για εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, πάρτε το με κλειστά μάτια. Εγώ, π.χ. για τις δουλειές που το θέλω, με καλύπτει πλήρως. Α, και αυτή η θηκούλα μου αρέσει. Έχει μέσα και για κάρτες. Για να το δοκιμάσω κιόλας. Και να ξαναδούμε και πόσο όμορφο είναι το κινητό εδώ πέρα από πίσω. Πω, κοίτα τι ώρα που είναι. Εδώ είσαι. Wop, 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 wop. Έτοιμο. Και για να δω και μία ακόμα που διάλεξα. Είναι αυτή εδώ πέρα σε μπλε. Βλέπετε, μοιάζει πάρα πολύ με αυτή που χρησιμοποιώ γενικά. Αλλά ξέρεις τι. Γιατί όχι. Είναι και σε μπλε κιόλας. Ταιριάζει με το κινητό. Για να δω. Α, μάλλον αυτή θα χρησιμοποιώ. Μ' αρέσει. Παιδιά, νομίζω αυτή μ' αρέσει ακόμα περισσότερο, ναι. Τη κούλα μου λυπάμαι. Αλλά εδώ πέρα. Οπότε ναι, γενικά αυτά πάνω κάτω και για το κινητό και για αυτά που λέγαμε πιο πριν και για τις θήκες. Μην σνομπάρετε γενικά τα ελληνικά καταστήματα και δεν αναφέρομαι μόνο στο όλα.gr. Αλλά όπως είπα, θα κοιτάτε πάντα τι σας συμφέρει. Και όχι μόνο σε θέμα τιμής, αλλά και σε θέμα εξυπηρέτησης, συνεννόησης, το πιο βασικό πράγμα απ' όλα. Μια βλακεία να γίνει να μπορείς να μιλήσεις με κάποιον και να μην σου πουλάει κουπόνια. Οπότε ναι, αυτά από μένα και από το κινητό μου, σας αφήνουμε.